Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά, καλή εβδομάδα. Όλα καλά, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, νομίζω και αύριο μπαίνει. Έτσι. Ναι, αύριο. Θα σας βρει στον αέρα και στα αεροδρόμια. Καλό μήνα για αύριο. Θα σας βρει στον αέρα και στα αεροδρόμια αύριο ο νέος μήνας. Θα είναι λίγο η εβδομάδα ζόρικη, έτσι όπως έρχεται. Εντάξει, έτσι είναι. Αυτές είναι οι δυσκολίες των διπλών παιχνιδιών. Αυτά είναι τα. Αλλά απ' την άλλη, αυτά είναι και τα πλεονεκτήματα, ότι βρίσκει ρυθμό πιο εύκολα. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε φτάσει να έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή στο πρωτάθλημα. Και στο BCL να βρισκόμαστε στο 1-1 και να έχουμε κερδίσει τη Σάσαρη, η οποία νομίζω πρέπει να έχει και το δεκαπλάσιο μπάτζετ από εμάς. Και να έχουμε πάρει και μια πολύ καλή διαφορά ασφαλείας για το επόμενο παιχνίδι εκεί, για τη ρεβάνς. Mm-hmm. Θα είναι δύσκολη εβδομάδα, σίγουρα όπως είπατε. Περιμένουμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα τη Μάλαγα να πάμε να βρούμε εκεί. Και μετά με τον Κολοσσό να μπούμε στο παιχνίδι και να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί. Χρήστο, σε αυτές τις περιπτώσεις, το ρωτάω σε ένα γιατί έχεις περάσει ανάλογες καταστάσεις, είναι πιο πολύ η πνευματική προετοιμασία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αεροδρόμιο, ταξίδι, λίγο προπόνηση, πολύ βίντεο, πολύ πληροφορία, πιο πολύ το πνευματικό δεν είναι που χρειάζεται να είναι έτοιμος ο παίκτης για να ανταποκριθεί, okay, και με τη Μάλαγα που είναι μια ομάδα άλλου επίπεδου και αργότερα με τον Κολοσσό. Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, αλήθεια είναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Χθες κάναμε μια προπόνηση η οποία ήταν καθαρά έτσι, διδακτική, με πολύ βίντεο και πολύ scouting. Δεν έχουμε χρόνο καν να κάτσουμε να ασχοληθούμε με τα λάθη που κάναμε με τον Ιωνικό και προχωράμε γιατί έχουμε δύο παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα, σε 4 μέρες ουσιαστικά, και αυτό που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι όντως είναι το πνευματικό και πιο πολύ το κομμάτι της ξεκούρασης, γιατί όπως καταλαβαίνετε με τα συνεχόμενα ταξίδια τώρα και το συνεχόμενο αεροπλάνο δεν υπάρχει και αυτό, ναι, το κομμάτι μέσα. Mm-hmm. Σωστά. Χρήστο, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, λίγο πριν το μάτς με την Τιζόν, θυμάμαι ότι μας είχες πει ότι η ομάδα αυτή πρέπει να παίζει άμυνα, να στηρίζει πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό το έχετε κάνει στα πρώτα παιχνίδια. Και είναι και ο λόγος που υπάρχει αυτό το 3-1 στην Ελλάδα και το 1-1 στην Ευρώπη. Ναι, θα συμφωνήσω 100%. Θεωρώ στο match με τη Zone, μιας και το αναφέρατε, ότι δεν ήμασταν έτοιμοι. Το σκεφτόμουν μόνος μου αυτές τις μέρες και σκεφτόμουν ότι η Zone είχε παίξει ήδη 2 ή 3 match στο γαλλικό πρωτάθλημα και εμείς ερχόμασταν μόνο από τα φιλικά που ακόμα ψαχνόμασταν. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και δεχτήκαμε, αν εξαιρέσουμε τις 4 τελευταίες βολές που θεωρώ ότι ήταν βολές από την άποψη ότι έπρεπε να κάνεις φάουλ και ότι έπρεπε να γίνει το φάουλ και αναγκαστικά πάει ο αντίπαλος βολές. Δεχτήκαμε γύρω στους 70 πόντους και θα δεχόμασταν και λιγότερους. Με τη Σάσαρη δεχτήκαμε 66-68, με τον Άρη 68. Στο Περιστέρι κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια, θεωρώ ότι ήταν δικό μας παιχνίδι, λίγο στο τέλος κάποια λάθη, λίγο η έλλειψη συγκέντρωσης. Πάλι κάναμε μια πολύ καλή αμυντική προσπάθεια. Mm-hmm. Σε όλα τα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο τετράλεπτο, πεντάλεπτο με τον Ιωνικό, θεωρώ ότι η βάση μας είναι η άμυνα και γι' αυτό ξεκινάμε από εκεί και καταλήγουμε εκεί και θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η έως τώρα επιτυχία. Είναι πολύ απαιτητικό το παιχνίδι το μεθαυριανό όσον αφορά την άμυνα. Μιλάμε για μια ομάδα όπως η Μάλαγα που okay, είναι σε άλλο επίπεδο, είναι σε άλλο πρωτάθλημα, σε πολύ υψηλό επίπεδο στο πρωτάθλημά της. Προέρχεται από μια νίκη μεγάλη. Χθες νίκησε πολύ εύκολα την 46 πόντους. Ναι. Πόσο πρόκληση είναι αυτό, Χρήστο, για εσάς, έτσι, να παίξετε κόντρα σε υψηλού επίπεδου ομάδα όπως είναι η Μάλαγα? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η Μάλαγα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, στα δικά μου μάτια και από το βίντεο που είδα και από τα αποτελέσματά της, δεν έχει αντιλέψει τίποτα από ομάδα στην Ευρωλίγκα. Και το εννοώ, γιατί και το ρόστερ της και το μπάτζετ της είναι. Οι παίκτες της είναι παίκτες οι οποίοι έχουν χρόνια εμπειρία από Ευρωλίγκα και θεωρώ ότι στο Champions League, αν όχι, δεν πάνε για να πρωταγωνιστήσουν σίγουρα, ναι, για να το κατακτήσουν κιόλας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σίγουρα δεν είναι πρόκληση και σίγουρα ότι θα μας κάνει πολύ καλό και για το μάτς με τον Κολοσσό, γιατί θεωρώ ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των διπλών παιχνιδιών είναι ότι αντιμετωπίζεις πολύ μεγαλύτερη ένταση, και δηλαδή η ένταση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και η ταχύτητα είναι επί 2 από ό,τι είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm.
Και ουσιαστικά αυτό σε βοηθάει να μπορέσεις να κάνεις πιο εύκολη τη ζωή σου και πιο δύσκολη τη ζωή του αντιπάλου στο παιχνίδι το ελληνικό. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή, ένα πολύ καλό κραστές για να πάμε στον, μετά στον Κολοσσό και όπως είπα και πριν να πάρουμε την αθαναλογή. Υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωσης στην ομάδα παρά το καλό της ξεκίνημα. Ποια είναι αυτά που πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιωθούν, ποια στοιχεία είναι αυτά που βλέπεις και εσύ ότι πρέπει να γίνουν καλύτερα στην πορεία? Ναι, κοιτάξτε, είμαστε μια νεανική ομάδα, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον αρχηγό μας, τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη, που για μένα το 40 απλά είναι ένας αριθμός και σε λίγο καιρό 40 λοιπόν και εμένα που είμαι στα 32, όλοι οι υπόλοιποι είναι, νομίζω ο Διαμαντής του Λαμψάκης είναι 28 αν θυμάμαι, ναι. Και όλα τα υπόλοιπα τα παιδιά είναι από 22 μέχρι 25-26. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα φρέσκα πόδια, να το πω έτσι λίγο πιο ασεαργό, βοηθάνε πάρα πολύ και στο κομμάτι το να είμαστε πιο γρήγορα έτοιμοι στα παιχνίδια και στο γεγονός ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε πιο γρήγορα σε αυτές τις δυσκολίες των διπλών παιχνιδιών. Γιατί έχουμε και μεγάλο ρόστερ, παρόλο που θεωρώ ότι υπάρχουν παιδιά που ακόμα έχουν να δώσουν πράγματα. Mm-hmm. Θεωρώ σίγουρα ότι υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωσης και το καλό μας στην ομάδα είναι ότι επειδή ακριβώς παίζει άμυνα και επειδή μπορεί να παίξει μετά στο transition πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα και έχουμε παιδιά τα οποία μπορούν να σπρώξουν την μπάλα στην επίθεση και τους εμπιστευόμαστε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, mm-hmm. Μπορούμε να βρούμε εύκολα καλάθια. Υπάρχουν, θεωρώ για μένα, αρκετοί πρωταγωνιστές, να το πω και έτσι, που σε κάθε μάτς μπορεί να μην φαίνεται στο κομμάτι του σκορ, αλλά μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Πιστεύω πάρα πολύ την ομάδα, να είμαι ειλικρινής. Από τις πρώτες μέρες που ήρθα ήμουν πολύ αισιόδοξος. Είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της σωστής απορίας και θεωρώ ότι αυτό μπορεί να κρατήσει στα δύσκολα παιχνίδια, γιατί για να μην γελιόμαστε, μπορεί να έρθουν και δύσκολες μέρες, θα έρθουν και δύσκολες ήττες. Mm-hmm. Μακάρι να μην έρθουν, αλλά το λέω σε περίπτωση που. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι όλα τα παιδιά μέρα με την μέρα, και επειδή έχουν ακριβώς τους διπλούς αγώνες, μας δίνουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν και πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που μπορούν να βγουν μπροστά ακόμα. Mm-hmm. Χρήστο, ο Ρένφρο, άμα έρθει μπροστά σου για να καρφώσει, φεύγεις, πας στην άκρη. Σαν αυτά τα καρφώματα που κάνεις στα παιχνίδια, στην προπόνηση. Έχω φτάσει στο διακλείψο τέτοιο. Ούτε χέρια να σηκώσεις τίποτα, κάτι. Δεν μπαίνεις στον δρόμο του, κάνει την άκρη. Η αλήθεια είναι ότι επειδή τον Νέιτ και εμένα τον θυμώ πάρα πολύ και όλα τα παιδιά, αλλά επειδή έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση με τον Νέιτ, στο μάτι εκείνο, και επειδή θεωρώ και επειδή μιλάμε και μπορώ όσο μπορώ θέλω να τον συμβουλεύω εισαγωγικά, ναι. Γιατί είναι ρούκι ακόμα. Σωστά. Και ψάχνεται να βρει όσες ώρες το κομμάτι το πνευματικό, γιατί θεωρώ ότι αγωνιστικά προσωπικά, χωρίς να θέλω να το φουσκώσω στα μυαλά, δεν το λέω προσωπικά, δεν το λέω, αλλά το πιστεύω ότι κάνει πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο και τα κάνει όλα σχεδόν τέλεια. Mm-hmm. Και βοηθάει στο 100% την ομάδα. Θυμάμαι τη φάση συγκεκριμένη που λέτε, να κάποια στιγμή να παίρνει την μπάλα και επειδή μπορεί να την κάνει αυτή τη φάση στο coast-to-coast, παρόλο που είναι 7-8 όπως είναι το παιδί, να σταματάει λίγο και να δηλιάζει να πηγαίνει. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να του φωνάζει πήγαινε, go. Mm-hmm. Πήγαινε, δεν σταματήσει κανείς, δεν πρόκειται κανείς να σε κόψει. Ναι. Και εν τέλει έγινε αυτή η φάση. Και του το είπα μετά και του λέω, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά σου φώναζα να τρέξεις, να πας. Μου λέει, άκουγα μια φωνή, δεν κατάλαβα τη σκοπή, αλλά εντάξει, μου λέει όλα καλά. Οπότε εντάξει. Βάλιστα. Χρήστο, ξέρω ότι δεν το κάνεις. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι και όλοι σας κοιτάτε τώρα την Τετάρτη και μετά Τετάρτη θα κοιτάξετε το Σάββατο. Αλλά έτσι όπως έχει ξεκινήσει χρονιά, στο τέλος εσύ με τι θα είσαι έτσι ικανοποιημένος, ρε παιδί μου, από τη φετινή σεζόν και από σένα και από την ομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, εμένα πάντα η στόχη μου, η προσωπική, συμβάζαμε με την ομάδα. Αυτό που κάνω μια ζωή και γι' αυτό το λόγο παίζω και σε αυτό το επίπεδο και παίζω και τόσα χρόνια και επειδή το αγαπάω το αθλήμα, είναι να κάνω ό,τι μπορώ να κερδίζει η ομάδα. Δεν είμαι καλός στο να θέτω τους στόχους. Mm-hmm. Ήμουν καλός στο να πηγαίνω πάντα match-match και δεν είναι κλισέ. Είναι πραγματικότητα, γιατί είμαστε μια ομάδα που θεωρώ ότι είναι καινούρια, είναι rookie, είναι ένα από τα
μειονεκτήματα που το φτάσαμε να το κάνουμε πλεονέκτημα. Οπότε δεν θέλω να βάζω στόχους, γιατί δεν θέλω να παίρνω τα δικά μου μυαλά αέρα ούτε της ομάδας. Και δεν είναι το σωστό αυτό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πηγαίνουμε match-match. Θεωρώ ότι ένας αρχικός στόχος όμως, άμα να το θέσω έτσι, είναι να βάρουμε όσες περισσότερες νίκες γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα για αρχή, για να είμαστε στο final eight του κυπέλου, που θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα. Γιατί θεωρώ ότι γίνονται πάρα πολλά. Οι ομάδες είναι 12. Τα αποτελέσματα ήδη αρχίζουν και γίνονται λίγο περίεργα. Από την άποψη ότι ο Χρυσή πήγε και κάνει διπλό μέσα στην ΑΕΚ. Ναι. Ο Προμηθέας, αν δεν ήταν σοβαρός, θα έχανε από την νίκαια. Θεωρώ ότι δεν είναι απλό. Είναι 12 ομάδες. Δεν έχει εύκολη επικράτηση πουθενά. Δεν είναι 14 ομάδες. Είναι λίγο. Είναι περίεργο το πρωτάθλημα φέτος. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Οπότε θεωρώ ότι ένας πρωταρχικός στόχος είναι αυτός, να φτάσουμε μέχρι το final eight που θεωρώ ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και στην Ευρώπη, να περάσουμε στην επόμενη φάση στο play-in το τουρνουά. Και στο τέλος να έχουμε μαζέψει όσες περισσότερες νίκες για να μαζέψουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Χρήστο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλό ταξίδι από αύριο στη δύσκολη εβδομάδα που έχετε μπροστά σας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστάρα. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.